Δηλαδή, αν υπάρξει αθώωση, αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν ατόκως, ή αν δεν υπάρξει και υπάρξει καταδίκη, τα χρήματα βέβαια θα κρατηθούν από το ελληνικό δημόσιο. Είναι δυνατόν, η λογική είναι ότι δεν είναι δυνατόν κόμματα τα οποία κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις του αρχηγού ή των στελεχών του ή των βουλευτών του να χρηματοδοτούνται από το κράτος. Εμέσως πλην σαφώς αυτό σημαίνει ότι και η βουλευτική ιδιότητα από τη στιγμή που πάβει να έχει, δεν είναι μόνο το θέμα το οικονομικό, που και αυτό σημαντικό είναι, σημαντικότατο, πάβει να έχει ουσιαστικά επισήμως την ιδιότητα του βουλευτή. Όχι, όχι, κύριε Παπαδάκη, τη βουλευτική ιδιότητα δεν την χάνουν. Δηλαδή θα έχουν τη βουλευτική ιδιότητα μέσα στη φυλακή. Η βουλευτική ιδιότητα θα χαθεί εφόσον υπάρξει τελεσίδικη απόφαση και στην ποινή θα υπάρξει και... Άρα η αναστολή... Άρα η αναστολή... Αφαίρεση πολιτικών δικαιωμάτων. Το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεστε. Όμως έχετε ειδικότερους από εμένα να σας αναλύσουν το ζήτημα αυτό. Άρα η αναστολή αφορά μόνο την χρηματοδότηση του κόμματος και το μισθό των βουλευτών. Θέμα των μισθών των βουλευτών είναι θέμα της Βουλής. Η βουλευτική αποζημίωση, όπως και άλλα θέματα που μπορεί να τεθούν. Γιατί ξέρετε, αντιμετωπίζουμε και λίγο πρωτόγνωρες καταστάσεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εάν οι βουλευτές θα μπορούν να πάνε να ψηφίσουν σε μια ονομαστική ψηφοφορία. Αυτό ακριβώς συζητάγαμε προηγουμένως. Ναι, λοιπόν, ναι, δεν παρακολούσα δυστυχώς την συνομιλία σας. Ναι, ναι. Αυτά όμως είναι θέματα τα οποία θα τα λύσει η Βουλή. Είναι θέμα κανονισμού της Βουλής αυτό. Ακριβώς. Αυτό που εμείς καταθέσαμε χθες είναι το θέμα της αναστολής της κρατικής επιχορήγησης. Η Αυγή είναι ένα φαινόμενο εκμετάλλευσης του πόνου του ελληνικού λαού και της δυστυχίας, να εκμεταλλευτούν αυτή την καθόλου δημοκρατική συμπεριφορά της κυβέρνησης και του κράτους και να φανεί ότι έχουμε εκδικητικές τάσεις εκ μέρους της πολιτείας απέναντί τους. Όλα πρέπει να γίνουν μέσα βάση του συντάγματος και των κανόνων και των νόμων και του κανονισμού της Βουλής.